Κατευθείαν, κυρίες και κύριοι, στην οδό Ζαλόγκο που έγινε το διπλοφωνικό στον Στρόβολο. Εκεί μας περιμένει η Ραφαέλα Στυλιανού για να μας δώσει όλα τα νεότερα σε σχέση με το διπλοφωνικό και τι να αναμένουμε σήμερα. Ραφαέλα, καλησπέρα. Καλημέρα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι, από την οδό Ζαλόγκου και την οικία του τραγικού ζεύγους. Αργά χθες το απόγευμα, Ανδρέα, οδηγήθηκε εδώ στο σπίτι από τους ανακριτές της υπόθεσης ο 22χρονος ύποπτος για το διπλό φωνικό, για υπόδειξη σκηνών. Να πει δηλαδή τι έγινε το μοιραίο εκείνο βράδυ. Αντιλαμβάνεστε ότι ξεκαθαρίζει πια το σκηνικό της υπόθεσης και δεν αποκλείεται η διαδικασία που έγινε για τον 22χρονο να γίνει και για τους υπόλοιπους. Την ίδια ώρα, Αντρέα, ο 15χρονος γιος των θυμάτων αναμένεται να περάσει από νέα αναγνωριστική παράταξη για να δούμε κατά πόσον μπορεί να αναγνωρίσει και τους υπόλοιπους υπόπτους. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας από την αστυνομία, σήμερα αναμένονται και τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων που, αν θέλετε, θα κλειδώσει και τον δολοφόνο της υπόθεσης, αφού είναι τα τεκμήρια που βρέθηκαν την Παρασκευή, το μαχαίρι, αλλά και ρούχα με κυλίδες αίματος στο πατρικό σπίτι του 33χρονου ύποπτου. Να πούμε, Ανδρέα, ότι και μετά και τις ομολογίες και τα όσα ακούστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, αναμένεται να δώσει και νέα κατάθεση ο 33χρονος. Άρα, Ραφαέλα, χθες το βράδυ ξανά στη σκηνή βρέθηκε ο 22χρονος ύποπτος. Ενδεχομένως σήμερα να οδηγηθούν εκεί και οι υπόλοιποι. Ο 33χρονος αναμένεται να δώσει νέα κατάθεση. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων. Ενώ ο 15χρονος θα κληθεί και σε νέα αναγνωριστική παράταξη για να δούμε αν θα αναγνωρίσει και κάποιον άλλον από τους υπόπτους ή αν δεν τους αναγνωρίσει, αν θα κλειδώσει το πρόσωπο του 33χρονου. Ραφαέλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν παραστεί ανάγκη, θα επιστρέψουμε ξανά κοντά σου.